Λοιπόν, Ηφηγένεια. Είπαμε τις ταινίες. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε από αυτή την Πέμπτη. Συνεχίζουμε με Εκδικητές, η εποχή του Ούλτρον, στις 7 και στις 10 το βράδυ. Και φυσικά η ταινία που χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο, το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο στη Τζούλιαν Μουρ, πρώτου γυναικείου ρόλου, το Still Alice, κάθε στιγμή μετράει, στο οποίο υποδίεται μια καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο και μητέρα τριών παιδιών. Ανακαλύπτει ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ και από εκεί και πέρα η ζωή της αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Αρχίζει το δράμα. Ακριβώς. Γι' αυτό μιλάμε για μια δραματική κοινωνική ταινία. Ώρες προβολών στις 8 και στις 10 το βράδυ. Still Alice. Στις 8 και 10 λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο επιτροχάδι. Για τι θα μας δούμε το τι καλοκαίρι. Τι ετοιμάζεται για το καλοκαίρι. Γιατί οι εκπλήξεις είναι πάρα πολλές. Καταρχήν 14 Μαΐου ξεκινάμε με το Mad Max. Mad Max, η πόλη των τρελών. Αυτό νομίζω έχει σαν... Ναι. Σαν είναι σειρά, σαν... Ακριβώς. Mad Max, λοιπόν, στις 14 Μαΐου, στις 21 θα δούμε... Θα με διορθώνεις και θα με ενημερώνεις. Φυσικά. Γιατί από κινηματογράφο δεν είμαι πάρα πολύ ενήμερος, έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω. 21 Μαΐου, η ζωή του Πάμπλο Εσκομπάρ, του βαρών των ναρκωτικών, στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία αναμένεται να... Ήδη από τώρα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε ταινίες για Πάμπλο Εσκομπάρ, η ζωή του Πάμπλο Εσκομπάρ, 21 Μαΐου. Να συνεχίσουμε. 28 Μαΐου βγαίνει το Tomorrowland με τον George Clooney. Και αυτή πάρα πολύ μεγάλη ταινία. 4 Ιουνίου, άκου τώρα τι έχουμε εδώ, Σαν Ανδρέας, το ηφαίστειο Σαν Ανδρέας, εκρήγνεται. Ένα σου λέω μόνο ότι οι σκηνές που θα δούμε είναι κάτι παραπάνω από αληθινές. Αληθινές δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, Σαν Ανδρέας, 4 Ιουνίου, έχουμε καιρό να δούμε τέτοια ταινία, έτσι, με φυσικά φαινόμενα. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τέτοια ταινία στη μεγάλη οθόνη. Σαν Ανδρέας λοιπόν, 4 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με κάτι που θα αρέσει και σε μικρούς και σε μεγάλους. 11 Ιουνίου, Jurassic Park. Καινούριο Jurassic Park. Θέλω να σε ρωτήσω, Ευγένεια. Ναι. Αυτές οι ταινίες... Είναι παγκόσμιες προβολές όλα. Και πρέπει τα χρήματα που θα δαπανώνται θα πρέπει να είναι τεράστια. Φυσικά. Εννοείς για τις παραγωγές. Για τις παραγωγές. Εννοείται. Ναι. Έτσι. Εννοείται. Μπορούμε να δώσουμε και στοιχεία για τις ταινίες, αλλά νομίζω ότι θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Καλό θα είναι έτσι ενδεικτικά κάποιες φορές. Την επόμενη φορά. Ναι, να λέμε. Με κάποια νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Έχει και μια εικόνα ο κόσμος, ας πούμε, ακριβώς, ότι δεν είναι εύκολο να βγει μια ταινία. Όπως και μπορούμε να δώσουμε και στοιχεία των εισιτηρίων που έχουν κοπεί πανελλαδικά και σε όλο τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι. Στοιχεία έτσι... που έχουμε στο αρχείο. Ναι, ναι, αυτό είναι καλό, ας πούμε, έτσι, για να είμαστε. Και από εκεί φαίνεται και η εμπορικότητα φυσικά της κάθε ταινίας. Της κάθε ταινίας. Δηλαδή οι ταινίες ήδη είναι προγραμματισμένες. Οι ταινίες που αναμένονται να βγουν για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Και φυσικά ανάλογα προγραμματίζει και ο κάθε κινηματογράφος, φτιάχνει το πρόγραμμά του. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, το πρόγραμμα λογικά θα είναι λίγο και πιο light, πιο ελαφρύ. Ναι, ίσως μπουν και κάποιες άλλες ταινίες μέσα για να ελαφρύνουν το πρόγραμμα, αλλά αυτές που λέω τώρα, μιλάμε για τα blockbusters, για τις πρεμιέρες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες σε όλο τον κόσμο. Είναι ήδη αυτές, δηλαδή, οι ημερομηνίες. Παγκοσμίως. Κυκλοφορούν επίσημα τα τρέιλερ όλων των ταινιών, οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει και να το δει. Αυτά θα τα έχουμε και εδώ, Ηφηγένεια. Ναι, βεβαίως. Τα έχουμε και λοιπόν, εδώ. 11 Ιουνίου, Jurassic Park. Συνεχίζουμε με μια επίσης πάρα πολύ ωραία και ποιοτική ταινία, 18 Ιουνίου, Madame Bovary. Madame Bovary. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με 25 Ιουνίου, να μην πάμε παρακάτω, με Γένεσης και μιλάμε για τον εξολοθρευτή. Μάλιστα. Καινούριος εξολοθρευτής, Γένεσης λοιπόν. Αυτή έτσι για να πάρει μια ιδέα ο κόσμος και το κοινό μας για το τι θα δούμε για τον επόμενο μήνα στην ουσία. Ναι, για τον επόμενο μήνα. Ενδιαφέρουσες ταινίες. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλους, μικρούς μεγάλους. Μικρούς μεγάλους. Μάλιστα.
Και για τους λάτρεις της ποιότητας, έτσι, γιατί έχουμε Madame Bovary, έχουμε Escobar, έχουμε ταινίες που νομίζω ότι θα προσελκύσουν όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες. Escobar πότε είναι? Pablo Escobar είναι 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, έτσι. Η ζωή του Pablo Escobar. Ναι. Ο βαρόνος των ναρκωτικών, της κοκαΐνης. Έτσι. Ο κόσμος αρέσκεται ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους ταινίες, οι οποίες φυσικά είναι και πραγματικότητα. Ακριβώς. Έτσι. Άρα εδώ είναι... Οι βιογραφίες εμένα μου άρεσαν πάντα. Ναι. Οι βιογραφίες, δηλαδή, όταν μεταφέρονται και τα μυθιστορήματα, όταν μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη, νομίζω ότι είναι κάτι το... Κάποιος που έχει διαβάσει ήδη και το βιβλίο, νομίζω ότι μπορεί να συγκρίνει. Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτή η διαδικασία, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Να διαβάζει δηλαδή ένα βιβλίο και μετά να δεις και την αγωνία, ναι, να το δεις, βέβαια, και να δεις και τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη. Στη μεγάλη οθόνη. Αυτά. Και είναι δύσκολο να μεταφέρεις στην οθόνη, στη μεγάλη οθόνη. Εκεί έχει να κάνει με το cast, έχει να κάνει με την παραγωγή, με το σκηνοθέτη. Με τη φαντασία. Παίζουν όλα πολλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρέπει να συμβαδίσει με την φαντασία των όσων έχουν διαβάσει το βιβλίο, γιατί ο καθένας να διαβάζει ένα βιβλίο πλάθει τη δική του ιστορία, το δικό του σενάριο, ο ίδιος σκηνοθετεί, ξέρω εγώ, τους ήρωες. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε πρέπει ο σκηνοθέτης να πιάσει όλα τα γούστα, ας πούμε, και σίγουρα δεν είναι εύκολο. Και κάτι τελευταίο, το είχαμε ανακοινώσει ότι ένα όνομα έκπληξη έρχεται σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, οι περισσότεροι ίσως να το έχουν μάθει μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, θα βρίσκεται κοντά μας ο Γιάννης ο Σερβετάς. Παρουσίαση του προσωπικού του ημερολόγιο, ανεκδοτολόγιο είναι αυτό. Νομίζω το βγάζει κάθε χρόνο. Κοντά μας λοιπόν το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο κινηματοθέατρο Star. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Μάλιστα, το επόμενο Σάββατο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι. Ακριβώς. Σερβετάς. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Έτσι. Είσοδος πάρα ελεύθερη. Πολύ. Είσοδος ελεύθερη και ακολουθούν και πολλά πολλά ακόμη. Μάλιστα. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε και πάλι τις ταινίες και να κλείσουμε... Της λοιπόν, εβδομάδος. One last time, λοιπόν. Η εποχή του Ultron, εκδικητές στις 7 και στις 10 το βράδυ, μεγαλύτερο το team, Iron Man, Captain America, Thor κλπ. Κλπ. Για τους λάτρες της περιπέτειας και σε απλό και σε 3D. Και φυσικά στη Λάλης, κάθε στιγμή μετράει, Alec Baldwin, Julian Moore και Kristen Stewart, η ταινία που της χάρισε το Χρυσό Αγαλματίδιο και όχι μόνο, στις 8 και στις 10 το βράδυ. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αποχαιρετούμε το κοινό μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Με την Ιφηγένεια την επόμενη Πέμπτη, μαζί τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί. Έως τότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάθε στιγμή μετράει, λοιπόν. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, στη Λάλης και κάθε στιγμή μετράει. Με την ατάκα αυτή και την ενημέρωση, γιατί πέραν του τίτλου είναι και κάτι που πρέπει να το έχουμε. Ζήστε λοιπόν τη στιγμή. Έτσι. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σας.